Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά. Το Σάββατο του Λαζάρου, με το γεγονός της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου, ανοίγει, θα λέγαμε είναι το προήμιον της Αναστάσεως του Χριστού και ανοίγει τη Μεγάλη Εβδομάδα. Βέβαια, κανονικά, την Κυριακή των Βαΐων, το Εσπέρας, έχουμε τον Ιμφίο, και αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Όμως προτρέχει το γεγονός της Αναστάσεως του Λαζάρου, ο οποίος επί τέσσερις ημέρες ήταν μέσα στον τάφο. Προτρέχει αυτό το γεγονός να μας αποδείξει τον νικητή του θανάτου. Όπως ακριβώς ψάλλουμε στο τροπάριον της εορτής του Λαζάρου, την κοινήν Ανάσταση πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγηρας τον Λάζαρον Χριστέ ο Θεός. Πιστώνει λοιπόν, πιστοποιεί, βεβαιώνει την κοινή Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους με την Ανάσταση του Λαζάρου, τον οποίον γύρισε από τον άλλο κόσμο μετά τέσσερες μέρες. Όθεν και εμείς ως υπαίδες, γι' αυτό και εμείς σαν τα νήπια και τα παιδιά εκείνα, τα της νίκης σύμβολα αφέροντες, κρατάμε τα σύμβολα της νίκης, τους κλάδους των Φινίκων, των Βαΐων, όπως λέμε. Σύ τον νικητή του θανάτου βοώμεν, σε σένα τον νικητή του θανάτου βοώμεν, κράσομεν, ως ανά εν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Το γεγονός λοιπόν αυτό το καταπληκτικό της Αναστάσεως έπεισε τους Ιουδαίους ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλώς ένας προφήτης, ότι φαίνεται πως είναι ο Μεσσίας, γιατί κανείς άλλος δεν είχε κάνει τα σημεία αυτά. Κανείς άλλος δεν είχε αναστήσει άνθρωπο ο οποίος μύρισε στον τάφο, όπως έλεγαν οι αδελφές του Λαζάρου. Ο Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού και Υιός της Παρθένου, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος ήλθε για να σώσει το ανθρώπινο γένος από την αιχμαλωσία του διαβόλου, από την φθορά και την αμαρτία, για να αναστήσει τον άνθρωπο. Και προμήνυμα λοιπόν της Αναστάσεως του Χριστού που ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα, αλλά και της κοινής Αναστάσεως του ανθρωπίνου γένους, είναι προμήνυμα, λέγω, η Ανάσταση του Λαζάρου. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε την Βαϊοφόρον, επειδή έχουμε την νίκη κατά του θανάτου. Παίρνουν λοιπόν τους κλάδους των Φινίκων όλοι όσοι ήταν παρόντες στον χώρο εκείνο των Ιεροσολύμων, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, ακόμη και Έλληνες, και σπέβδουν να υποδεχτούν τον νικητή του θανάτου. Και γίνεται, όπως έχουμε πει και σε άλλες χρονιές, μια θαυμάσια υποδοχή. Τον περιμένουν τον Κύριο στους δρόμους, τον επεφημούν με τα οσανά και σηκώνουν τα κλαδιά των Φινίκων για να δείξουν, για να επεφημίσουν και να δείξουν το γεγονός της νίκης του Χριστού και να επεφημίσουν τον νικητή του θανάτου. Έτρεχαν πολλοί δε και στην Βιθανία όπου ήταν ο Λάζαρος και να δουν τον Λάζαρο τον Αναστάντα εκ των νεκρών. Η κοινή λοιπόν Ανάσταση προμηνύεται με την Ανάσταση του Λαζάρου, ο οποίος Λάζαρος πραγματικά έζησε ανάμεσα στους Ιουδαίους και στις αδελφές του στη Βιθανία
στη Μάρθα και τη Μαρία και στους άλλους Ιουδαίους και στα Ιεροσόλυμα, και μάλιστα έγινε και επίσκοπος αυτός ο Λάζαρος, έγινε και επίσκοπος στην Κύπρο και απέθανε μετά από πολλά χρόνια. Έζησε δηλαδή μια άλλη ζωή, μια δεύτερη ζωή στον κόσμο αυτό. Απέθανε όμως αυτός ο Λάζαρος, γιατί δεν αναστήθηκε την Ανάσταση την μέλουσαν, δεν αθαρτοποιήθηκε, δεν δοξάστηκε με την δόξα του Αναστάντος Σώματος του Χριστού. Δεν πήρε την δόξα του Αναστάντος Σώματος του Χριστού, αλλά ακριβώς παρετάθη μια παράταση ζωής πήρε στον κόσμο αυτό και έγινε φυσικά με τις ευλογίες του Θεού και επίσκοπος στην Κύπρο και τον επισκεπτόταν η Παναγία, τον Λάζαρο αυτό, ομοίως και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Τον επισκεπτόταν στην Κύπρο όπου ήταν επίσκοπος. Ας δούμε τώρα εμείς την συνέχεια αυτής της εκπληκτικής, θα λέγαμε, φανερώσεως της δυνάμεως του Κυρίου μας. Διατάζει λοιπόν τις ψυχές από τον Άδη και ξαναγυρνάνε στον κόσμο και ενώνονται με τα σώματα. Και έχουμε πολλά παραδείγματα αναστάσεων. Της χείρας Ανάσταση ανέστησε τον γιον, ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, ανέστησε και άλλους νεκρούς, ανέστησε όμως τετραήμερον τον Λάζαρον και είναι μοναδικό αυτό το θαύμα. Έρχεται λοιπόν στη συνέχεια η εξέλιξη του γεγονότος αυτού να γίνει ένας θρίαμβος υποδοχής με επεφημίες, με ζητοκραυγές, με τα κλαδιά των Φινίκων και όπως μας λέγουν και τα τέσσερα Ευαγγέλια, ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λούκας, γίνεται επίσημη υποδοχή του Κυρίου μας, ο οποίος Κύριος ταπεινός είναι πάνω σε ένα γαϊδουράκι που έχει σημασία, όπως έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, σε άλλο χρόνο. Έρχεται λοιπόν ταπεινός, πράος, ειρηνευτής και αναγνωρίζουν ότι πράγματι σε αυτόν τον ταπεινό, τον πράο, τον ειρηνικό άνθρωπο που δεν διαλέγει βασιλικές άμαξες, δεν διαλέγει άλογα με χαϊμαλιά επιδεικτικά και στολίδια, αλλά ένα απλό γαϊδουράκι, και όχι γεροντικό γαϊδουράκι, αλλά το ένα πολλάρι επάνω σε αυτό επέβει και γίνεται δεκτός σαν Μεσσίας, ως αυτός ο Χριστός. Και το έκλαιζαν λοιπόν εκείνους τους ύμνους που ερμηνεύσαμε πέρσι: «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου», «Οσανά εν της υψίστης», και έψαλαν τον ύμνο αυτόν και τα βρέφη, τα θυλάζοντα, γιατί όπως μας λέει ο Ψαλμός 83 στίχος 3, «Εκτόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασε ύμνων δοξολογικών», ώστε απέδειξαν και εκείνα τα βρέφη ότι δεν είναι απλός θνητός, δεν είναι ένας απλός προφήτης ο Χριστός, αλλά είναι αυτός που προφήτευσαν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ας έρθουμε εμείς τώρα να δούμε αυτόν τον θρίαμβο τον οποίο γιορτάζει η Εκκλησία μας. Είναι σαν να βρισκόμαστε στις στιγμές εκείνες. Κάθε γεγονός το οποίο έχει σχέση με το πρόσωπο του Χριστού μας είναι γεγονός διαχρονικό. Δεν γίνεται παρελθόν, δεν γίνεται στατικό γεγονός της ιστορίας που έχει μια ακτινοβολία στο μέλλον ή και στο παρελθόν, θα λέγαμε, έχει ακτινοβολία τώρα το γεγονός του Χριστού, γιατί παίρνει η ακτινοβολία αυτή και την προ-Χριστού γενεά, διότι και στους ενάδη έρχεται τους κεκοιμημένους και κηρύσσει μετά το πάθος του και τους σώζει και αυτούς. Κάθε γεγονός του Χριστού λοιπόν καλύπτει όλη τη χρονική διάρκεια, καλύπτει τους αιώνες και είναι και πέραν των αιώνων των παρόντων και μελλόντων και των παρελθόντων. Η Βαϊοφόρος λοιπόν αυτή είναι μια γιορτή χριστιανική που την γιορτάζουμε εμείς οι χριστιανοί, γιατί τον Χριστό
τον έχουμε δικό μας. Τον απέρριψαν οι Ιουδαίοι, τον σταύρωσαν, τον βλασίμησαν, δεν τον δέχτηκαν. Και στράφει ο Χριστός, όπως μας λέει και η Σαντροπάρια, θα στραφώ, λέει, προς τα έθνη. Θα καλέσω τα έθνη κακή να με δοξάσουσιν. Και τον δοξάσαν οι Έλληνες, οι πατέρες μας, οι προγονείς μας, και τον δοξάζουμε και εμείς και οι νεότεροι Έλληνες. Και όπου γης, όπου η Ορθοδοξία τελείται αυτή η βαϊοφόρος, Κυριακή των Βαΐων, και η Εκκλησία μας ζωντανεύει το γεγονός, το ζει το γεγονός ως παρόν, και πάλιν ο Χριστός έρχεται και τον υποδεχόμεθα και κράζομεν και εμείς ως πιστοί το όσονα ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονοματι Κυρίου. Ας πάρουμε κάποιες μαρτυρίες των Αγίων Πατέρων για να δούμε πώς περιγράφουν αυτή τη γιορτή των Βαΐων, την Βαϊοφόρων. Ας πάρουμε πρώτης από τον Επιφάνιο Επίσκοπο Κωνσταντίες Κύπρου, ο οποίος μας λέγει και εμείς λέγει με τον όχλον μαζί αυτόν ας βοήσομεν. Δεν έχουμε χρονική διαδοχή στον Χριστό. Και ο θεάνθρωπος, λοιπόν, ξαναλέγω, μας δίνει τον λειτουργικό χρόνο και ζούμε τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα, θα ζήσουμε σαν ένα παρόν μέσα στον χρόνο το λειτουργικό, το μυστηριακό, όπου μας φέρνει και μας προσφέρει ως παρόντα, αή όντα και παρόντα των Χριστών. Ας βοήσουμε και εμείς, λέει, λέγονται σήμερον Χριστό ωσανά, δηλαδή σώσον Κύριε ο εν της υψίστης Θεός. Ο καινών και παραδόξων πραγμάτων και θαυμάτων, ο καινούργια πράγματα και θαύματα. Χθες Χριστός εκ νεκρών ήγηρε τον Λάζαρον, και σήμερον ο αυτός επί των θάνατων έρχεται, επί το εκούσιον πάθος, και φυσικά προς στιγμήν επεφημείται ως Μεσσίας Χριστός ευλογημένος ερχόμενος. Αλλά μετά από λίγες μέρες, από 3-4 μέρες, κραυγάζουν τα παρασυρμένα από την μανία των Εβραίων πλήθη, άρων σταύρωσον αυτών. Όχι όλοι οι Ιουδαίοι, όσοι αγοραίοι παρεσύθηκαν και πληρώθηκαν για να κραυγάσουν εναντίον του Χριστού. Χθες άλλο ζωή είναι χαρίσετον, σε άλλον χάρισε ζωή ο Κύριος, και σήμερα ζωοδότης επί των θάνατων έρχεται. Χθες Λαζάρου τα σπάργανα έλυσε. Ξέρουμε ότι σπαργάνωναν τους και κοιμημένους, τους στήλιγαν όπως τα μικρά παιδιά παλιά με τις φασκές. Και τους στήλιγαν με τα οθόνια, και ήταν όλο το σώμα τυλιγμένο, και είχαν και τα οθόνια το σχήμα του όγκου του σώματος. Οπότε ο Χριστός είπε, Λάζαρε δεύρω έξω, και στήθηκε όρθιος ο Λάζαρος με τα οθόνια δεμένος χεροπόδαρα, και είπε, λύσατε τον και αφήστε τον να κινηθεί και να είναι πλέον ζωντανός και ελεύθερος. Χθες λοιπόν ο Λαζάρου τα σπάργανα έλυσε, με αυτόν τον τρόπο που αναφέραμε, και σήμερον ο αυτός εν σπαργάνης δεσμευθήνε εκών παραγίνεται, και σήμερα έρχεται εκούσια να πάθει, να σταυρωθεί, να αποθάνει πισταυρού και να δεσμευτεί με τα σπάργανα αυτά και να τα φιαστεί. Χθες εν σκότης εξήγαγε ένα άνθρωπον, χθες έβγαλε μέσα από το σκοτεινό τάφο τον Λάζαρον, και σήμερον εν σκοτεινή στεθήνε και σκιά θανάτου έρχεται δια των άνθρωπων, και σήμερα έρχεται αυτός να τεθεί στο μνήμα το κενόν. Χθες προέξημερον του Πάσχα για των 5 αισθήσεων των τετραήμερων ο τριήμερος τες δυσί των ένα χαρίζεται αδελφών. Εδώ έχουμε πολύπλοκον των λόγων. Χθες ο τριήμερος Χριστός που τριήμερος ανέστη, τον τετραήμερον Λάζαρον ανέστησε και τον χάρισε στις δύο αδερφές του, τη Μαρία και τη Μάρθα. Και σήμερον επί των σταυρών έρχεται. Αλλά τη Μαρία μεν τετραήμερον νεκρών, τη δε εκκλησία τριήμερον αυτόν χαρίζεται ο Χριστός. Στη Μαρία χάρισε τετραήμερον τον Λάζαρον, και στη Μάρθα φυσικά, αλλά στην Εκκλησία χαρίζει τον εαυτόν τον Χριστός τριήμερο. Και φυσικά όλη η Μεγάλη Εβδομάδα είναι αυτή η σταυροαναστάσιμη εμπειρία. Γευόμεθα την οδύνη της Σταυρώσεως, συσταυρούμεθα και συναντιστάμεθα, και ζούμε το μεγαλείο αυτό του Κυρίου μας μέσα στην Εκκλησία. Εκεί η Βιθανία μόνη θαυμάζει, εντάφθα δε πάσα Εκκλησία εορτάζει.
Εορτάζει, εορτών εορτάς, τον βασιλεία των ασωμάτων εν αυτή εν μέσω ως νυφίων έχουσα η Εκκλησία των Χριστών, ομούτε και ουράνιον άρχοντα. Εορτάζει, εορτάς, ως ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού και τα υπόλοιπα. Φυσικά οι λόγοι των Αγίων Πατέρων έχουν θαυμάσιον τρόπον με τον οποίο περιγράφουν τα θεία γεγονότα. Χαίρεται λοιπόν η Εκκλησία, εόρταζε, κάνει μια αποστροφή στην Εκκλησία ο Επιφάνειος Κύπρου και λέγει εόρταζε Χριστού Εκκλησία, ου τυπικός, ου σωματικός, αλλά πνευματικός εγχορεύουσα. Όχι λέει τυπολατρικά όπως στην Παλαιά Διαθήκη, όχι σωματικά υλικά, αλλά με πνευματικών τρόπων. Εόρταζε, εορτάς, την των ειδώλων κατάπτωσιν βλέπουσα και των εκκλησιών την Ανάστασιν έχουσα. Τα αρχεία παρήρθων ειδού γέγονε πάντα κενά, αλλά όμως λέγει και παράδοξα γίνεται, διό χαίρεται Κυρίου Χριστού νεολαία. Χαίρεται, χαίρις Χριστού Εκκλησία, τέρπου και εφραίνου θύγαρτε Θεού, θυγάτη Θεού είναι η Εκκλησία. Σούγαρ πάσα η δόξα, και παίρνει τη δόξα πλέον όχι τώρα η παλαιά συναγωγή η οποία είναι αντίχριστη, αλλά η Εκκλησία του Χριστού, η νέα συναγωγή, η Εκκλησία του Χριστού. Ουκέτη χείρα άνδρος, δεν είναι λοιπόν χείρα χωρίς το Μεσσία όπως η παλαιά συναγωγή, αλλά θέανδρος εξανθούσαν και είναι πλέον αυτή που έχει τον θεανδρικό Χριστόν Μεσσίαν των Θεών. Ουκέτη εξεβονίμων Θεούν δια την ειδωλολατρία, αλλά εκ δεξιών παρισταμένη και σώζεται αυτή η Εκκλησία. Το αίμα τη το θεϊκό σφραγιζομένη και σφραγίζεται με το αίμα του Χριστού. Ουκέτη τον Οβίλ, αλλά τον Εμμανουήλ σέβουσα και σέβεται τον Εμμανουήλ Χριστόν και όχι είδωλα. Ουκέτη τον την Τροάδα, αλλά την Τριάδα δοξάζουσα. Μένουν κάποιοι αρχαιολάτρες και ελληνολάτρες σήμερα στην Τρία και στους μύθους. Καλά, αυτά είναι ωραία διδάγματα. Αλλά θα μείνουμε σε αυτά και θα ξεχάσουμε το Ευαγγέλιο και τον Χριστό και το κήρυγμα των Αποστόλων που κατέκτησαν με τη σαγήνη του λόγου αυτοί οι ψαράδες, οι πτωχίδια γράμματι, οι πλούσιοι, το πνεύματι, το Αγίο που κέρδισαν τον κόσμο ολόκληρο. Ουκέτη την Τροάδα, αλλά την Τριάδα δοξάζουσα η Εκκλησία και όλος ο κόσμος. Ουκέτη τιμώσα τον Πλάτωνα, αλλά τον Πατοκράτορα Θεών ημών. Τιμόμεν και τον Πλάτωνα ως σοφόν και ως τροποντινά χριστιανών προ Χριστού ζήσαντα, κάνω μια παρένθεση. Αλλά δεν είναι ο Πλάτωνας τίποτε από μόνος του. Χάριν είχε λάβει και ο Πλάτωνας, γιατί είχε λάβει, όπως λέει και ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτης, ο ελληνικότατος Ιουστίνος φιλόσοφος, είχε λάβει ο Πλάτωνας, τι είχε λάβει, σπερματικών λόγων, μέθεξη τι λόγο είχε, εν σπέρματι όμως. Πού είναι ο λόγος του Πλάτωνα, μπροστά στον λόγων των Αποστόλων, των εν πνεύματι Αγίου και τα υπόλοιπα. Και λέγει, οράτε της ημέρας την χάριν, οράτε της εορτής την λαμπρότητα. Χαίρου λοιπόν και εφραίνου θύγα δερσιών, η Εκκλησία δηλαδή, πάσα Εκκλησία του Θεού. Και καταλήγει, είδε του της εορτής την εφημεία, την λαμπρότητα της εορτής, είδε του λαούν την συμφωνία, είδε πάσαν γλώσσαν εις μίαν δόξαν, είδε άπαν στόμα ως εν στόμα, είδε τα πριν θύρεθνα εν σίτη χάνουσα πρόβατα. Βλέπε, λέγει, αυτούς που ήταν λύκοι και σε καταδίωκαν και οδηγούνταν οι χριστιανοί σε μαρτύρια φοβερά και φρικτά, τώρα πως γίνονται οι ίδιοι οι πρώην δολολάτρες, τώρα γίνονται ήρεμα πρόβατα της αγάπης του Χριστού. Είδε εθνών εορταζόντων επί φήμισμα αγγελικών ασωμάτων υπάρχον το μήνυμα. Είδε συμφωνία ασωμάτων χωροστασίαν, είδε που ψάλλουν οι άγγελοι στους ουρανούς και οι άνθρωποι και οι πρώην ουρανολάτρες και οι Έλληνες προπαντός, οι Έλληνες, ο ευλογημένος αυτός λαός του Θεού. Είδε στάσεις αγγέλων τάξης, ορώ τους ύμνους ως αγγέλων ύμνους, ορώ τους πέδας ως νεοφύτους άρνας. Και συνεχίζει ο Επιφάνειος Κύπρου των λόγων του και εγκομιάζει το εύσημο της ημέρας και μας καλεί και μας να συνεορτάσουμε σε αυτήν την μεγάλη, τη μεγίστη πανήγυρη. Ο Κύριος Αλεξανδρίας, ομοίως πλάθη αυτό το εγκόμιο, το νου λέει προς τον Θεόν ανυψώσομεν, το πνεύμα μη σβέσομεν, το πνεύμα
το Άγιον που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, την ενέργεια του Πνεύματος. Τας λαμπάδας ημών φεδρός εξανάψομεν. Πώς μας προκαλούν οι Άγιοι Πατέρες να εορτάζομεν και να ζούμε το γεγονός της Βαϊοφόρου ως ένα παρόν, διαρκές παρόν του Θεανθρώπου, του Θεού, του αιωνίου, του υπερχρόνου και εν χρόνο εισερθόντος Ιησού Χριστού. Τας λαμπάδας ημών λοιπόν φεδρός εξανάψομεν, τον χιτώνα της ψυχής εξαλλάξομεν. Αλλάξουμε, λέγει, χιτώνα, να αποθέσουμε τον παλαιόν άνθρωπον, τα αβαΐα ως νικηφόροι βαστάσομεν, και με τα όχλου, τα του όχλου βοήσομεν, με τον όχλο εκείνον να ψάλουμε και εμείς τον ύμνον, μετά τον παίδων ως υπέδεση μνήσομεν, ως ανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ιδού γαρήλθεν, ιδού επέφανεν, ήλθε εφανερώθηκε, ιδού ο βασιλεύς Χριστός επέστη, πάλιν εις Ιερουσαλήμης έρχεται, πάλιν σταυρός ευτρεπίζεται, πάλιν, δηλαδή κάθε φορά την εποχή αυτή ζούμε την προέκταση της Βαϊοφόρου της τότε, που δεν είναι τότε αλλά είναι συνέχεια ένα διαχρονικό γεγονός και ένα συνέχεια παρόν. Εν Χριστώ με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια αυτό είναι το μυστήριο που το ζούμε ως Ορθόδοξοι μέσα στον Ορθόδοξο λειτουργικό χρόνο που καταργεί τους φραγμούς του χτες, του τώρα και του αύριο, του παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, και κάνει ένα ενιαίο γεγονός και μας προσφέρει πάντοτε τον Χριστόν ως παρόντα. Πάλι λοιπόν η Ιερουσαλήμ εισέρχεται, πάλι σταυρός εστρεπίζεται, πάλι του Αδάμ το χειρόγραφον ρίχνεται, πάλι σχίζεται το χειρόγραφον του χρέους της αποστασίας του Αδάμ, πάλι παράδεισος ανοίγεται, πάλι ληστής σηκίζεται στον παράδεισο, πάλι η εκκλησία χορεύει, πάλι η πονηρά συναγωγή χειρεύει, και πάλι ζει την πικρία της η παλιά συναγωγή, η αποστάτης, η οποία των Χριστών, τον οποίον εκείνηται και ανέμενε, και επί τόσα έτη εκατοντατηρίδες περίμενε να τον δει, να τον αποδεχτεί τελικά, επειδή τον ήρθε τόσον ταπεινά ελθόντα, τον απέρριψε και τον σταύρωσε, και ότι παρεσήθεια υπό την δυνάμει του Σατανά. Πάλιν οι δαίμονες εσχύνονται, πάλιν οι Ιουδαίοι μένονται και μανιάζουν οι Ιουδαίοι, πάλιν οι πιστοί διασώζονται. Πάντα τη ορτή κοινωνή, πάντα τον δεσπότην υμνή. Κοιτάξτε των λόγων των πατέρων ποια ποιητικότητα έχει, και πόσο αν εμείς οι Έλληνες είμαστε αγνώμονες σε αυτά τα κείμενα για τους πατέρες, σε αυτές τις αλήθειες που δεν εκδίδουμε το ταχύτερον τους πατέρες, και αφήσαμε έναν πατήρ Ιωάννη διότι με τις μικρές του δυνάμεις να εκδώσει την πατρολογία του μην, αυτή την πατρολογία έστω το κείμενο με κάποιους πίνακες ευρέσεως χωρίων, που είναι αξιόλογος εκδοσής, που είναι ανωτέρα από την έκδοση του μην, βελτίωση της έκδοσης του μην. Βέβαια υπάρχουν πολλά κείμενα που έχουν εκδοθεί με κείμενο και μετάφραση, αλλά δεν έχουμε όλη την πατρολογία. Και έπειτα είναι στην ελληνική γλώσσα, την γλώσσα την τόσο ευλογημένη, που δεν την τιμήσαμε εμείς, ούτε ακόμα την τιμάμε. Τόσα δισεκατομμύρια εξοδεύουν για φεδρά περιοδικά, για φεδρές, ανούσεις, αχυρώδεις, εκδόσεις, εκδόσεις κειμένων αχυρωδών που δεν έχουν περιεχόμενο, και αφήνουμε και εμείς, ντροπή μας και σε εμάς τους Ορθοδόξους κληρικούς και χριστιανούς, που αφήνουμε αυτά τα κείμενα να σκουριάζουν στα ράφια και να σκονίζονται. Οι ουρανοί εφραίνονται, τα όρια γάλλονται, οι ποταμοί κροτήσατε, προσέλθετε, βοήσατε ορώντες τα ημών ρήματα, γενόμενα πράγματα. Και βλέπουμε εκείνα που έλεγαν οι προφήτες, τώρα έγιναν πραγματικότητες. Η βουνή αλλάξατε, τα νήπια υμνήσατε, μαθητέ κηρύξατε, ιερείς λαρίσατε, θεολόγοι δοξάσατε, οι εν Σιών υπαντήσατε, εις τη νέα Σιών πλέον, η νέα Σιών είναι η Εκκλησία. Τα έθνη συνάχθητε, τα ουράνια, τα επίγεια, τα καταχθόνια, πάσα αξία και ηλικία. Όλος ο κόσμος συνεορτάζει, πάντες γάρ ευεργετήσων έρχεται, πάντας ελεήσων επέφανε, έρχεται όλος μας ελεήσει ο Κύριος. Και τα παρόμοια μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος της Αλεξανδρίας. Πάμε όμως και στον Ανδρέα Κρήτης, σε αυτόν τον θαυμάσιον ρήτορα της Εκκλησίας μας, που έχει γράψει τους θαυμασιότερους λόγους στα θεία πρόσωπα και προπαντός δεσποντικούς λόγους και θεομετωρικούς λόγους. Σε ένα λοιπόν λόγο του στα Βαΐα,
μας λέγει μεταξύ πολλών άλλων για την λαμπράν αυτήν πανήγυρη. Να δούμε δύο γραμμές και από τον Ανδρέα επίσκοπο Κρήτης. Τι σητός αυτή η συνάθεση λέγει, τι συλλαμπρότης, τι των συλλεγμένων το σύνταγμα, τι ο ήχος, τι η χωρία των εφημούντων, ποια είναι όλα αυτά τα ωραία λέει η συνάθρηση και η ψαλμή. Πανταχού πλήθη, πανταχού παιδες, μεν κλάδους δε βαΐα κατέχοντες. Ούπο πάλι και προς αγώνας ο δρόμος, ούπο νίκη και με τα χείρα στα έπαθλα. Και ακόμα ο Κύριος δεν είχε νικήσει τον θάνατο στον εαυτόν του αναστημένος εκ νεκρών και ειδούν οι επιφημίες και τα νικητήρια, νικητήρια πεάνες. Πρώτης προόδου τα αίσια, πρώτης εφημίας η Στέφανη, επί γλώσσης ο ύμνος, επί στόματος η οδή, των μεν ευλογούντων, των δε ανεφημούντων. Και άλλοι ευλογούσαν και δοξολογούσαν και άλλοι επιφημούσαν. Άλλων επισιόντων τους κλάδους και άλλοι αίσιαν τους κλάδους, εταίρων τες οδείς εφαπλούντων τα έπιπλα. Και άλλοι έστρωναν τα ρούχα τους στο δρόμο να πατήσει ο Χριστός. Και πάντων απλώς τα σε αυτόν καταστρωνήντων καρδίες. Και ήταν σαν να στρώναν από αγάπη την καρδιά τους, να γίνουν χώματα, όπως λέμε, να τους πατήσει ο Χριστός για να ενωθούν μαζί του. Τι είναι και πόθεν οίκοντι, σε ποιον και από πού ερχόμενον των Χριστών, και πού τρέχοντα. Η τάχα τον νικητή του θανάτου, άρτη τότε τον Άζαρον εκφωνήσαντι, που τότε πριν λίγο ξεφώνησε τον Άζαρον. Και τη Ιερουσαλήμ προς το Παθήν επιβίσεστε σπέβδοντι και έσπευε να έρθει στα Ιεροσόλυμα, όχι απλώς για να ακούσει ως ανάευλογημένος ο ερχόμενος. Το γνώριζε ότι μετά από τρεις μέρες θα άκουγε τις κατηγορίες και θα έτρεσαν τα λόγια σου οι Εβραίοι για να τον οδηγήσουν στην εξόντωση στον θάνατο. Και λέγει στη συνέχεια ο Ανδρέας Κρήτης, όπου δει χάριν ή να πάθει το εαυτού τα ημών εκδαπανήσει πάθη. Γι' αυτό έρχεται, λέει ο Κύριος. Αποδεικνύει πως είναι ο Μεσσίας. Εκπληρώνει τις προφητείες. Και έρχεται λοιπόν εδώ να πάθει, όχι να δοξαστεί ως εγκόσμιος βασιλιάς, αλλά για να αποδείξει ότι είναι ο Μεσσίας και στη συνέχεια να πάθει, ώστε με το πάθος του να γίνει γιατρός των δικών μας παθημάτων και αμαρτημάτων. Αλλά να προχωρήσουμε μετά από αυτή την προεισαγωγική παρουσίαση, πώς ακριβώς παρουσιάζουν οι Άγιοι Πατέρες το μεγαλείο της διαχρονικότητας των θείων γεγονότων και αυτής της βαϊοφόρου, πώς πραγματικά τώρα νιώθουμε ότι Λάζαρον ανασταίνει εκ νεκρών και ακούμε την φωνή «Λάζαρε δεύρω έξω» και ανοίγει το μνήμα και βγαίνει όρθιος ο Λάζαρος δεμένος και τον λύνουν οι Ιουδαίοι και έτσι πλέον ο Λάζαρος τετραήμερος εκ των νεκρών ανασταίνεται. Και σαν να ακούμε πάλι τους ύμνους ως ανάε της υψίστης και σαν να ακούμε και να βλέπουμε βασταζόμενα στις αγκάλες των μητέρων εκείνα τα βρέφη, τα θυλάζοντα και θυμούμεθα το εξτόματος νηπίων και θυλαζόντων κατεπτύς το ένον. Και σήμερα, εάν είχαμε αυτήν την αγνότητα και την καθαρότητα, θα βλέπαμε και τα νήπια και σήμερα ακόμη θα τα ακούγαμε και σήμερα τη φωνή τους να λέγουν το σανά ευλογημένος ερχόμενος. Αλλά όμως να έρθουμε τώρα να δούμε ένα άλλο γεγονός, τον φθόνο τον οποίον εκδήλωσαν εκείνοι οι φθονεροί, οι γραμματείς και φαρισαίοι. Δεν ήθελαν να ακούνε αυτούς τους ύμνους και είπαν, δεν ακούς τι λένε, σε κάνουν Θεό. Του είπαν του Χριστού, όπως είχαμε πει στην ημινία του ύμνου αυτού πέρσι. Και ο Κύριος δεν το απεκήρυξε, ναι, λέγει, είμαι αυτό το οποίο λένε. Γι' αυτό τον ευθόνησαν και απέδειξε ο Χριστός. Και αυτής αμέσως μετά την βαϊοφόρον το απέδειξε όταν πήρε ένα φραγγέλιο και έδιωξε πρόβατα, ζώα, περιστέρια και ανέτρεψε και κάποια τραπέζια που είχαν κάνει τράπεζα, παντοπολία, αγορά ζώων. Και τα τι αυτά, είχαν κάνει οίκον εμπορίου και οίκον ληστών τη μεγάλη αυλή του ναού του Σολομώντα. Και έδωσε μάθημα ευπρέπειας και σοβαρότητας και σεβασμού στον ναό. Και έκανε σειρά θαυμάτων και εκεί την ημέρα και μετά από αυτή την πορεία της Βαϊοφόρ. Σειρά θαυμάτων που και απέδειξε ότι είναι ο Μεσσίας, αλλά ο φθόνος των Εβραίων απορρίπτει τον Χριστόν, τον περίμεναν κοσμικό βασιλιά.
και όχι επουράνιον πνευματικών βασιλιά. Το περίμεναν στα μέτρα τα δικά του, σοβινιστή, να αποτινάξει το ζυγό των Ρωμαίων και να χαρίσει κοσμοκρατορία εβραϊκή. Απορρίπτουν λοιπόν από αυτόν οι Εβραίοι, αλλά εγκολπώνεται ο ελληνισμός και οι ειδωλολάτρες τον εγκολπώνονται χάριν αυτών των Ελλήνων, οι οποίοι πήραν το μήνυμα του Χριστού και των Αποστόλων και το έντυσαν με την γλώσσα την ελληνική, με την σοφία την ελληνική, με την φιλοσοφική, την κρυστάλλινη διατύπωση της ελληνικής ορολογίας, και έτσι έδωσαν το μήνυμα του Ευαγγελίου στον κόσμο ολόκληρο. Έδωσαν το Ευαγγέλιο, τα λειτουργικά κείμενα, την υμνολογία, έδωσαν τα δόγματα, έδωσαν οι πατέρες τις ερμηνείες της Γραφής, τα υπομήματά τους και τους λόγους τους. Και έτσι πραγματικά ο ελληνισμός και γενικότερα τα έθνη ειδωλάτρες μετεστράφησαν και έγιναν ο νέος πνευματικός λαός, ο περίουσιος του Αγίου Θεού. Για να δούμε λοιπόν πώς θονούν οι Εβραίοι αυτών των Χριστών, τον οποίο επιθυμούν ακόμη και τα θελάσσια νήπια. Τον επιθυμούν λοιπόν τα νήπια, αλλά τον φθονούν οι Εβραίοι. Προκαλεί λοιπόν την κακία των Εβραίων. Και μας λέγει ο Λέων ο φιλόσοφος, ο Λέων έκτος ο φιλόσοφος, αυτός ο λόγιος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Δεν τους έφτανε ανάστατο το Λαζάρου, δεν έφταναν τα θαύματα, αλλά φθονούν. Αλλά νουθέτητος λέγει και ούκο έχονότα, ήταν η συναγωγή των Εβραίων. Ο φθόνος και φαρμάκου βοηθούντος αμήνων ή εκείνο αρρωστία. Αν και έδινε το φάρμακο της θεραπείας ο Χριστός, την αγάπη του, τα θαύματα, και απέδειξαν και τα βρέφη τα θελάσσοντα, πως είναι αυτός ο Μεσσίας που εκπληρώνουν την προφητεία. Όμως οι Εβραίοι δεν θεραπεύονται. Ω και νυν Εβραίοι κάμνοντες αθεράπευτα, νηπίων ευθυρίμων η γλώσση θεολογούντων. Ενώ τα νήπια με ευκρίνεια γλώσσας τον τιμούν σαν βασιλέα των Χριστών. Τα βρέφη τα δίδακτα λοιπόν γνωρίζει τον βασιλέα και τιμά, πρεσβύτερη δέη των Εβραίων, τη μελέτη των προφητικών χρησμών και γυρακώτης που είχαν γεράσει να διαβάζουν τις προφητείες, αγνοούσιν, θέλουν να αγνοούν, έθελο τυφλούν, και κατά του σώζοντος μελετώσιν απώλειαν. Και τι λένε, αφού απορρίπτουν τον Χριστόν, ευθύς αμέσως μετά την βαϊοφόρον σκέπτονται να φωνεύσουν τον Χριστόν και να φωνεύσουν και το Λάζαρον ακόμα, για να μην αποτελεί αψευδή μαρτυρία μεγαλόστομον για τον νικητή του θανάτου των Χριστών και τον Μεσσίαν Χριστών. Αυτά λοιπόν μας λέγει ο Λέων έκτος ο σοφός ο αυτοκράτορ της Κωνσταντινούπολης. Και να πάρουμε τώρα από το Χρυσόστομο. Δεν τον ξεχνάμε, το Χρυσόστομο είναι ο Χρυσορήμων, αυτός ο οποίος τόσες φορές διαβάζεται από τους πιστούς και έχει ερμηνεύσει όλη την Αγία Γραφή. Και μας λέγει λοιπόν, ήδη της πνευματικής πανηγύριος προλάμπει το χάρισμα, ήδη της πανεφήμου εορτής προτρέχει τα σήμαντρα, τα σημαίνοντα την νίκη του Χριστού, γεγονότα του Λαζάρου, της Αναστάσεως και της Βαϊοφόρου, ήδη του Αΐλου Νυμφίου προτρέχουσι τα μηνύματα, ήδη της καθολικής Αναστάσεως Αραβώνα δεξάμενος ο Λάζαρος το Κυρίο ανάκητε και συντρώει με τον Χριστό ο Λάζαρος, ήδη της δωρεάς το μύρον του στο βαπτίσματι προστρέχοντας ευωδιάζει, ήδη του βασιλέως οι πιστοί φύλακες στην μεγάλην πόλην ταύτην κατέλαβον, ήδη ο πιστός λαός εις απάντησιν το Κυρίο προς δραμών βοά λέγον οσανά. Και όμως ο Χριστός είναι και τώρα ο ερχόμενος. Και λέει ο Χριστός μας ευλογημένος ο ερχόμενος, ο αΐ ερχόμενος και ο όν με θυμών και έξω των πιστών μηδαμός γινόμενος. Αΐ ερχόμενος, αΐ με θυμών και ποτέ δεν είναι μακριά από εμάς. Και αυτός ο Χριστός μας λέγει επιπλέον πάρα πολλά άλλα, και μεταξύ των οποίων και τα εξής. Και τον φθόνο τώρα των Εβραίων. Φθονούν λοιπόν οι Εβραίοι
Τι αναμένομεν κι ούκ εξερχόμεθα εις απάντηση νοητού φοινικός μας λέγει πρώτον σε εμάς. Αλλά όμως οι Εβραίοι είναι εκείνοι οι οποίοι τον ευθόνησαν και προσπάθησαν αμέσως να τον διαβάλουν και να τον φωνεύσουν. Ταύτα των όχλων λεγόντων, ως ανά δηλαδή, και διαπρατωμένων και των κύριων εφημούντων, οι αρχιερείς και φαρισαίοι δρυμηχθέντες, δηλαδή ένιωσαν δρυμύτερα τον, μέσα το μίσος, να τους καίει σφόδρα επετίμων της όχλης λέγοντες. Τι ποιείτε, τι ματιολογείτε, προπετέστατοι ως Θεό το Υιό του τέκτονος προσέρχεστε τα βαΐα κρατούντες, τον λέτε λέγει αθεό. Κύριον ονομάζεται, τον μην έχοντα που την κεφαλή να κλείνει. Βασιλικάς φωνάς περιβάλλεται το επιπόλο όνου καθεζωμένο. Αυτό που είναι πάνω στην αγαϊδουρά και λέει τον κάνετε βασιλιά και Θεό. Και συνεχίζει ο Χρυσόστομος, βάζει αυτά τα λόγια στο στόμα, μάλλον μεταφέρει σε εμάς τα λόγια των Εβραίων. Ουχή ο πατήρα αυτού και η μήτρα αυτού λέγει, πάρε μην εσύ, ενώ περνούσαν για πατέρα τον Ιωσήφ και ότι ήταν γιος του Ιωσήφ. Ποια βλασφημία. Πάψεστε λέγει να λέτε αυτές τις βλασφημίες. Και φυσικά επιπλήττουν τους Ιουδαίους αυτοί οι γραμματείς και φαρισαίοι. Και ο Κύριος Αλεξανδρίας ομοίως μας παρουσιάζει τον φθόνον αυτών των Εβραίων, οι οποίοι δεν άντεχαν να βλέπουν αυτό το θαύμα, και τα μικρά παιδιά ακόμη τα θυλάζονταν να ψάλουν το όσανα εντυψίστης. Και μας λέγει λοιπόν, οι παιδες των δεσπότην της κτήσεως εξ αυτής της φύσεως εγνώρισαν, τον γνώρισαν τα παιδιά των Χριστών, οι δε πατέρες αυτών γνωμόνησαν, φάνηκαν αγνώμονες, έκαναν πως δεν τον κατάλαβαν. Ούτε ως Θεόν ύμνησαν τα παιδιά, εκείνοι ως εχθρόν εσταύρωσαν. Αυτά τα βρέφη, ως ανά ψάλουσιν, εκείνοι σταυρωθεί το κράζουσιν. Κοιτάξτε τι θαυμάσιος λόγος, τι σχήματα λόγου, τι αντιθέσεις. Η νέα και αδαής ηλικία σοφίζεται, η μικρή αγράμματη ηλικία σοφίζεται, φανερώνεται με αυτού τη σοφία του Θεού, και οι φάσκοντες είναι σοφοί, σκοτίζονται. Οι παιδες τα εαυτόν η μάτια υπέστρωσαν, έστω τα παιδιά τα ρούχα τους. Και μερικά όπως μας δείχνει η εικονογραφία, σχεδόν γυμνά τελείως κυκλοφορούσαν από τη χαρά τους. Δεν κάτισαν ούτε ένα ρούχο πάνω τους. Το βάλαν να πατήσει το κάθε ρούχο τους ο Χριστός. Οι πατέρες λέει τα αυτού οι μάτια διαμερίσαν το. Και τι κάμαν λέει οι Εβραίοι. Τον έκδισαν τον Χριστό και τα μοίρασαν τα ρούχα του και τα έβαλαν κλήρων. Αφού τα έδωσαν στους στρατιώτες. Ούτε τους εαυτών χιτώνας εκδίονται, την τη συναγωγής γύμνωσιν προμηνύοντες. Και πιο κάτω, οι παιδες Χριστών με τα βαΐων υποδέχονται, οι πατέρες αυτών με τα μαχαιρών έρχονται. Ούτε ευλογούσιν οι παιδες, δηλαδή εκείνοι βλασφημούσιν, ούτε ως άρνες των ποιμένα εδέξαντο. Αυτά τα μικρά παιδιά και οι άλλοι, οι αγαθοί, τον δέχτηκαν σαν ποιμένα των Χριστών, σαν άρνες. Εκείνοι οι Εβραίοι, οι πατεράδες τους, ως λύκοι των αμνών εσφαγίασαν. Και συνεχίζει. Η δι νήπια λοιπόν, τι θέαμα, η δι νήπια θυλάζοντα, έναν κάλες μητέρων γαλουχούμενα, τη μεν μια χειρή των μαστών της εαυτών μητρός, τη δε εταίρα τεχθέντη Θεό τους θαλούς των βαΐων επισύοντα. Δηλαδή, όπως λέγει εδώ ο κύριος Αλεξανδρίας, άρα θα είχαν κανένα κλαράκι και τα μικρά παιδάκια στο χέρι τους και θα σίγαν και αυτά, αφού θύλαζαν με, κατάγαν το μαστό της μητέρας με το άλλο χεράκι, θα θύλαζαν και το άλλο έστειαν το κλαδί για να ημνήσουν τον ερχόμενο Χριστό. Πόσο θαυμάσιος είναι λοιπόν ο λόγος των Αγίων Πατέρων. Αλλά να δούμε τώρα ένα άλλο. Αλλάζουν λοιπόν και λέγουν Άρον σταύρωσαν αυτόν μετά από λίγες μέρες. Και να δούμε φυσικά από τον Επιφάνιο Κύπρου, επίσκοπο Κύπρου, πώς μας παρουσιάζει αυτή την μεταβολή, αυτή την μεταμόρφωση, την παραμόρφωση μάλλον των Εβραίων. Πάντες ήμουν, πάντες ελειτουργούν λέει το Χριστό, και όμως αποστασιοποιούνται οι Εβραίοι.
και δεν συγκρίνονται από τίποτε. Και λέγει ο Επιφάνιος Κύπρου, ο κενών και παραδόξων πραγμάτων και θαυμάτων της εορτής, παιδες Χριστών ως Θεών θεολογούσι και ιερείς Θεών πλασιμούσιν, φυλάζοντες προσκυνούσι και οι διδάσκοντες ασεβούσιν, οι παιδες ως ανάλεγουσι και οι Εβραίοι σταυρωθεί το κράζουσιν. Και παρασύρονται από τους γραμματείς και φαρισαίους, οι μεν μεταβαΐων προς Χριστόν έρχονται, οι δε μεταμαχαιρών και τα υπόλοιπα. Η απιστία λοιπόν των Εβραίων έρχεται να τους ελέγξει, έγνοβους των κτισάμενων αυτών, επιφάτνης γεννηθέντα, δηλαδή και τα ζώα αναγνωρίζουν τον Χριστόν, και ο νέος λαός των εθνών υπετάγει το Κυρίο, και έρχεται ο νέος λαός, οι πρώην δωλάτρες, πρώτοι Έλληνες. Μόνον δε Ισραήλ ουκέγνω Χριστόν των Θεών αυτού. Και μόνον οι Ισραηλίτες, η συναγωγή, γίνονται βλάσφημοι οι Ισραηλίτες και δεν τον δέχονται τον Χριστόν. Τα ποτέ φύλλα θεόφυλλα γέγονε και οι, τα ποτέ φύλλα θεόφυλλα γέγονε. Κάποτε έγιναν θεόφιλοι και οι άνομοι γεγόνασαν ένομοι και οι δολάτες έγιναν ένομοι και οι ένομοι, δηλαδή οι Εβραίοι, παράνομοι. Κοιτάξτε αντιθέσεις και περιγραφή του γεγονότος. Έστω τους προφήτας ουκ ιδέστης, ιερείς απέκτηνας, έστω λέγε εσύ συναγωγή και εσείς Εβραίοι, τους προφήτες δεν τους σεβαστήκατε, τους κόδωσαν όλους, προφητοκτόνοι και θεοκτόνοι τελικά. Ιερείς απέκτηνας, τας γραφάς διέστρεψας, των νόμων κατέλησας, δικαίους κατέπρισας, και τους πριόνις και τους δικαίους και τον Ισαΐα τον κόψαν στη μέση με τον πριόνι. Μοσίνη θέτης και τον Μοσίλη θέτης και λιθοβόλησαν, τους Ιούς κατέσφαξας, τον Άον Εμίανας, τον Μόλιναν και εκεί κάμαν φόνο, σκοτώσαν τον Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου. Μέσα στο ιερό. Του Θεού παρήκουσας, Χριστό ούχι επίστευσας τα θεοσημείας και δεν πίστευσες τα τόσα θαύματα του Χριστού. Περί Λαζάρου επίστησας, της τυφλής σου και πίστευσας αναβλέψεις, δεν είδες τα μάτια των τυφλών. Ήταν περί των παιδων τούτων λέγεις, τι περί ύμνου των θυλαζόντων νομοθετής, και τα τι αυτά. Πράγματι, απέριψαν οι Εβραίοι, απεδέχθη όμως η Εκκλησία του Χριστού, απεδέχθη τον Χριστόν και τον δέχτηκε πράγματι ως αληθινόν, όπως και είναι ως αληθινόν Μεσσία. Και έρχεται λοιπόν, έρχονται οι Άγιοι Πατέρες, όπως φερειπίν να πάρουμε από τον Πρόκλο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος μας κάνει ένα θαυμάσιο λόγο, ένα ποίημα τροπατινά λόγων στα Βαΐα, στην Βαϊαφόρο του Κυρίου μας, και μας μιλάει και μας συγκινεί, διότι μας επαινεί εμάς τους Έλληνες, οι οποίοι αυτό που απέριψαν οι Εβραίοι, εμείς οι Έλληνες, και τον προσφέραμε στον κόσμο όλο. Όθεν λέγει και έτεινε στον Ελλήνων κατ' εκείνο καιρού εκτάφτης της θεοπρεπούς φωνής εις των θεοπρεπείς ζήλων εναχθέντες, τότε στην Βαϊοφόρο ήταν και προσήλυτη. Δηλαδή αυτοί που είχαν προσηλυτιστεί στον εβραϊκό τρόπο θρησκεύεστε, ώστε πίστευαν σε κάποιον ένα μοναδικό Θεό, τον Ιαχβέ τον λεγόμενο, τον αληθινό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι ο ένας αληθινός Θεός που γνωρίζουμε και στην Καινή Διαθήκη, αλλά τον γνωρίζουμε τριαδικών, γιατί τον απεκάλυψε έτσι ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας Χριστός. Ήταν κάποιοι Έλληνες ανάμεσα σε αυτούς που υπήντησαν τον Χριστόν με τα βαΐα και όταν επεφήμισαν ευλογημένος ο ερχόμενος, και συγκινήθηκαν από αυτή την παρουσία, από αυτή την επεφημία, και θέλησαν να δουν τον Χριστόν από κοντά. Και πήγαν λοιπόν στον Φίλιππο και του είπαν, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Και πάει ο Φίλιππος με τον Ανδρέα και λένε στον Χριστό ότι θέλουν να σε δουν οι Έλληνες, δύο Έλληνες που εκπροσωπούν όλη την άλλη, θα λέγαμε τον άλλο αριθμό των Ελλήνων που ήταν στα Ιεροσόλυμα. Βλέπε την του όχλου κηρυκία, και βλέπετε λοιπόν πως κηρύχεται μέσα στον όχλο τώρα αυτό το μήνυμα ότι ο Χριστός στρέφεται στα έθνη, αφού τον αποδοκιμάζουν οι Εβραίοι. Πως τους Έλληνας εις επιστροφή εκκίνησαν. Και καταλήγει ο πρόκλης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Ιησούς λοιπόν τι είπε, όθεν, επειδή λοιπόν οι Εβραίοι είπαν σταύρωσον αυτόν, οι Έλληνες τον αποδέχονται και στρέφεται στα έθνη ο Κύριος, τους Έλληνες. Όθεν και ο Ιησούς την πρόθεσιν αυτόν θεασάμενος των Ελλήνων, αναφαντών ευώησε προς παρόντας λέγον, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου.
Βλέπετε λοιπόν τα μεγαλεία του Αγίου Θεού. Έφτασε, λέγει, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος. Δόξαν την των Ελλήνων επιστροφήν λέγον. Και θεωρεί ως δόξαν του ο Χριστός την επιστροφή των Ελλήνων. Ας τα διαβάσουν αυτά, αυτοί που δεν θέλουν ούτε Παλαιά ούτε Καινή Διαθήκη ούτε Χριστόν. Πόσο φιλέλλην είναι ο Χριστός, φυσικά έχει ίση αγάπη προς όλο τον κόσμο, αλλά επιλέγει η Θεία Πρόνοια των λαών των ελληνικών για να πάρει την γλώσσα, την Θεία Σοφία και τα κλασικά ωραία παραδείγματα των αρχαίων σοφών, τους οποίους η Εκκλησία θεωρεί ως χριστιανού προχριστούς ζήσαντας, δηλαδή ως έχοντας τον σπερματικό Θείο Λόγο στην καρδία τους, και αλλαλήξαντας το πατήνα με κάποια φώτιση Αγίου Πνεύματος. Ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δόξαν την των Ελλήνων επιστροφή λέγον. Και θεωρεί δόξαν του ο Χριστός των Ελλήνων την πίστη. Είναι οι Ιουδαίων παιδεσεν απαιδίσαντον. Την οποία πίστη την απέρριψαν οι Ιουδαίοι και τα έθνια αυτήν είναι κομβόσατο. Και την φόρεσαν, την κράτησαν καλά οι εθνικοί, οι Έλληνες πρώτον. Και καταλήγει, δια τούτο περί των εθνών έλεγε, ελήλυθεν η ώρα είναι δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δόξαν των σταυρών βάλλον, και θεωρεί δόξαν των σταυρών, στην οποία σταυρική θυσία νικάει την αμαρτία, κερδίζει και των εκατόνταρχων, κερδίζει και των αγνώμων αληστεί, ακόμα των εκδεξιών που ήταν και αυτός αγνώμων και έγινε ευγνώμων, κερδίζει και όλο τον κόσμο. Ένθεν γάρε γνώστη του Κυρίου δυναστεία, ότι την εσχήνην εις δόξαν μετίνεγεν. Και τα υπόλοιπα. Να δούμε τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, πώς θα υπαντήσουμε εμείς και πώς θα εορτάζουμε εμείς με ηθικών τρόπων, πνευματικών, μυστικών, λειτουργικών τρόπων αυτό το γεγονός, και πώς πραγματικά θα υποδεχόμαστε τον Χριστό πάντοτε με τα βαΐα των Φοινίκων, με τα κλαδιά της νίκης, με τα σύμβολα της νίκης, με τους ύμνους, και δεν θα με φυστάμεθα, δεν θα αποστατούμε ώστε να μετακινούμεθα από τον να δοξολογούμε τον Χριστό στο να τον υβρίζουμε και να φωνάζουμε τον άρρωστο προσόν αυτό. Γι' αυτό μας καλεί ο Χριστόστομος να καθαρίσουμε, λέει, τον εαυτό μας. Προκαθάρουμε, λέγει, εαυτούς, ας καθίσουμε μέσα σε αυτή την περίοδο του Τριωδίου, την περίοδο νηστείας, προσευχής και τόσων θαυμασίων ακολουθιών, με τους χαιρετισμούς, με τα ωραία απόδειπνα, με τις θαυμάσεις λειτουργίες του Μεγάλου Βασιλείου. Μέσα σε αυτή την περίοδο λοιπόν καλούμεθα να καθαρθούμε, να γίνουμε δεκτικοί της χάριτος, ώστε να μεθέξουμε, να καταστούμε κοινωνή αυτού του γεγονότος και αυτού του ζωντανού Χριστού που είναι μέσα στην Εκκλησία, στο λειτουργικό χρόνο, ζωντανός Χριστός, και όχι ένα γεγονός μυθολογούμενο, δηλαδή ιστορούμενο του παρελθόντος γεγονός. Όχι, είναι παρόν ο Χριστός, αιών μεθυμών. Μας λέγουν λοιπόν οι πατέρες ότι πρέπει να έχουμε ηθική μυστική ετοιμασία με μια πνευματική ανάβαση στο όρος των ελαιών, και εμείς να κράξουμε όσο να είναι δυσυψίστης με μια μυστική μέθεξη. Βέβαια θα πούμε πολύ ελάχιστα, γιατί είπαμε πιο πολλά σχόλια πριν και μας πέρασε, βλέπω, η ώρα. Λέγουν λοιπόν, όπως φέρει πριν ο Χρυσόστομος, ότι ας δούμε τον Χριστόν και ας του υψώσουμε κι εμείς τα νέα βάγια, τις νέους κλάδους της Φοινικιάς. Ναι, αυτό που κάποιοι παρεξηγούν, του Θεού είναι όλα τα δέντρα, δεν ανήκουν πουθενά σε κάποιον ιδιοκτησία, όλα τα δέντρα του Χριστού είναι. Και μας παρουσιάζουν οι πατέρες τον Φοίνικα ως σύμβολο της Παναγίας και του Χριστού, επειδή πιάνει τα νέφυλλα, ανέβει πολύ ψηλά και παρουσιάζει το αϊπάρθενο της Παναγίας, παρουσιάζει ακόμη και τον εξουρανού κατελθόντα, τον γλυκίτη των καρπών, τον Ιησού Χριστόν. Και λέει, ελάτε να υποδεχτούμε τον Φοίνικα τον πνευματικό Χριστόν με τα κλαριά των Φοινίκων. Να διαβάσουμε δύο-τρεις γραμμές από τον Χρυσόστομο. Λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, «Δι' τούτο λέω, ως μέσον είδων των Κύριων επιβάντα το πόλο ευθέως προφητικές προρήσεις νυχθέντες, αφού κατάλαβαν ότι ήταν επίσης των προφητιών, αναλαβώντες τα βαΐα των Φοινίκων έλεγον προς αλλήλους οι όχλοι. Και λοιπόν, τι αναμένομεν και ουξε, ξερχόμεθα εις απάντησιν του νοητού Φοινίκος, κρατούντες τα βαΐα των Φοινίκων.
Ο καρπός αυτού γλυκίσματος και αθανασίας πλήρης, τα φύλλα αυτού της οικουμένης ιάματα, το στέλεχος αυτού του τέστην το ξύλων του σταυρούν, του κόσμου παντός σωτηρία και τα υπόλοιπα. Αυτό μας λέγει, λένε και άλλοι Άγιοι Πατέρες. Μα ας το να βούμε, λέει ο Ανδρέας Κρήτης, ας το να βούμε στο όρος λοιπόν να επιθύσουμε τον Κύριο και να μυστικώς να μεθέξουμε αφού ετοιμαστούμε ηθικά και ας πάρουμε τώρα να κατακλείσουμε από τον Πρόκλο Κωνσταντινουπόλεως να διαβάσουμε δύο-τρεις γραμμές για να κατακλείσουμε αυτή την σημερινή μας ομιλία. Πώς θα υποδεχόμεθα λοιπόν σήμερα εμείς τον Χριστόν? Να τον υποδεχόμεθα, λέγει, σαν πραγματικά Μεσσία μας και Χριστό μας. Και λέγει, ανιστάκτος των Χριστών υποδεξόμεθα, χωρίς να μας κάνει νύστα πνευματική, τον φήνικα της δικαιοσύνης υμνήσομεν. Πάλι τον λέγει φήνικα των Χριστών ο Πρόκλος Πατρίας Κωνσταντινουπόλεως. Τον Μαρίας μύρον περιπτυξόμεθα, θεοπρεπής φωνάς αναπέμψομεν. Ο ερχόμενος πάντοτε γαρ έρχεται και ουδέποτε απολυμπάνεται. Ποτέ δεν φεύγει να μας εγκαταλείψει. Εμείς τον εγκαταλείπουμε και λέμε πως είναι μακριά. Εγγύς γαρ πάση της επικαλωμένης αυτών, πάντα σύμβολα τα παρόντα. Και συνεχίζει ο Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως. Εν κοσμικείς πολίτες, ότε προς καίρου βασιλέως είσοδον περιμένουσι, την οδόν ομαλίζουσι. Όταν πρόκειται να δεχτούν κάποιον επίσημο, ετοιμάσουν τον δρόμο. Και εμείς να ετοιμάσουμε την πνευματική οδόν. Επιθύραν πάρε στην οπράος ο ησύχιος Χριστός, ο άνω μεν επί των χειροβήμ εποχούμενος, κάτω, αυτός που είναι στα χειροβήμ ως θρόνος του ουρανούς, κάτω επί πόλουων καθεζόμενος. Ετοιμάζομεν τους ψυχικούς ημών οίκους, να ετοιμάσουμε την καρδιά μας. Και ας καταλήξουμε. Διασπάσομεν πάσης μης αδελφίας αράχνη. Να σπάσουμε τις αράχνες του μίσους, τα πλέγματα του μίσους. Μη ευρεθεί εν ημίν κονιορτός βλασφημίας. Να μην βρεθεί η σκόνη και λάσπη της βλασφημίας. Δαψιλώς το της αγάπης ράνομεν είδων. Να δώσουμε το νερό της αγάπης. Πάντα κόνδυλον έχθρας ομαλήσομεν. Να ξεμπλέξουμε τους κόμβους της έχθρας. Τα προπήλαια των χειλαίων ημών στεφανώσομεν της άνθεσης της ευσεβίας. Την ευσέβεια με τα όχλουτα του όχλου βοήσομεν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν όνοματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Βασιλεία των Κύριων προσιγόρευσαν. Και ας ψάλλουμε λοιπόν και εμείς αυτούς τους ύμνους και ας ζήσουμε αυτές τις μέρες από την Κυριακή των Βαΐων, βέβαια το Εσπέρας που αρχίζει Μεγάλη Εβδομάδα, μέχρι και το Πάσχα, ας ζήσουμε αυτή την συμπόρευση, ας είμαι θα συμπορευόμενοι, συσταυρούμενοι, ώστε να ζήσουμε το Μεγαλείο και τις συναναστάσεις μας με τον Χριστό. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χρόνια πολλά, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση.